Το βλέμμα στην επόμενη μέρα έχουν στραμμένο στην Νίκη Βόλου, όπου το οικονομικό απασχολεί και πάλι το ποδοσφαιρικό τμήμα των Κιανολεύκων. Οι παίκτες είναι 3 μήνες απλήρωτοι, ωστόσο η επιστροφή στις προπονήσεις έγινε με πολλές απουσίες για διαφορετικούς όμως λόγους. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι παίκτες αποφάσισαν να επιστρέψουν έχει να κάνει περισσότερο με το ότι θέλουν να είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις τους προς την ομάδα για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μέσω της νομικής οδού στη συνέχεια τα δεδουλευμένα τους. Από την πρώτη προπόνηση μετά το Πάσχα έλειπαν 7 ποδοσφαιριστές και έτσι η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα κόντρα στην αναγέννηση Σερών ξεκίνησε με πολλά προβλήματα. Να σημειωθεί ότι για το επόμενο παιχνίδι έχουν δηλωθεί να εκτίσουν την ποινή τους 5 ποδοσφαιριστές και συγκεκριμένα η Πετράς, Καρακώστας, Μαϊστρέλης, Μακράκης, Ντάνισιτς, γεγονός το οποίο αναμένεται να φέρει αλλαγές στην εντεκάδα και ίσως να δώσει ευκαιρία σε νεαρούς ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν. Ο μεγαλομέτοχος της Νίκης, Στράτος Γιδόπουλος, μέσα σε όλα αυτά συνεχίζει να μην παίρνει θέση. Έχει δηλώσει ότι αποχωρεί, ότι πουλάει ή παραχωρεί τις μετοχές για διαχείριση, αλλά από εκεί και πέρα καμία επίσημη εξέλιξη δεν υπάρχει. Την αποχώρησή του επιζητούν και οι οργανωμένοι και στη συνέχεια θεωρούν ότι θα υπάρξει λύση για να μπορέσει η ομάδα να κοιτάξει μπροστά και δεν τους ενοχλεί αν το νέο ξεκίνημα θα πρέπει να γίνει και από μικρότερη κατηγορία, ώστε επιτέλους να στηριχτεί η προσπάθεια σε υγιείς βάσεις. Την Παρασκευή στις 5 το απόγευμα η Νίκη θα δώσει φιλικό παιχνίδι με τον Πύρασο στο Παντελής Μαγουλάς.